Ανεβαίνοντας το βήμα μετά από τους προαναλύσαντες, μπορώ να πω ότι με έχουν καλύψει πλήρως. Δεν θα μιλήσω σαν με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Κυφασιαίας. Θα μιλήσω σαν γονιός, θα μιλήσω σαν παράγοντας ενός συλλόγου. Αθλητισμός κοινωνικό αγαθό δεν υπάρχει. Ούτε θα υπάρξει με αυτή την πολιτική κατάσταση που έχουμε. Κακά τα ψέματα και να πούμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Όταν διανύουμε μια τέτοιου είδους καπιταλιστική κατάσταση στη χώρα μας, που τα πάντα είναι κέρδος, δεν μπορούμε να ονειροβατούμε και να λέμε ότι ο αθλητισμός θα πολεμήσουμε, να τον κάνουμε κοινωνικό αγαθό. Για ποιο κοινωνικό αγαθό μιλάμε? Υπάρχει κοινωνικό αγαθό είναι κοινωνικό αγαθό η παιδεία, η υγεία, το βασικότερο απ' όλα? Όχι. Όλα εμπορευματοποιούνται. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμπορευματοποιούνται τα πάντα. Λοιπόν, μιλάμε για αθλητικά κέντρα. Γιατί υπάρχουν αθλητικά κέντρα, εμπορικά κέντρα που είναι γίνει όλα. Όλα είναι εμπορικά κέντρα. Εμείς για να πάμε να κάνουμε έναν αγώνα, μας λένε πώς θα δίνεται. Μα δεν μπορείτε να κάνετε τον αγώνα αυτό γιατί το fame story μας δίνει τόσα. Και μιλάμε για αθλητικά κέντρα. Κυρία Σακοράφα, έτσι είναι. Λοιπόν, δυστυχώς, και δεν είναι τωρινό αυτό. Αν σκεφτείτε το Καραϊσκάκι, που ήταν στάδιο το Καραϊσκάκι, τι έγινε? Εγώ εκεί μεγάλωσα. Εγώ εκεί έκανα στίβο επί χρόνια. Και μέσα σε μία νύχτα, το προθερματήριο του Καραϊσκάκι έγινε πάρκινγκ για τον Ολυμπιακό. Αυτός είναι ο αθλητισμός από τότε. Και συνεχίζει μέχρι τώρα. Το ΆΚΑ, τι έγινε? Ξεπουλήθηκε. Πήγε σε ιδιωτικές εταιρείες. Όλα τα Ολυμπιακά κίνητα με το 2004. Υπήρχε το σπίτι της Κυφασιαίας από το 2004 που γίνανε οι Ολυμπιακοί αγώνες και την επόμενη μέρα εμείς πεταχτήκαμε απ' έξω. Και από τότε μέχρι που το διαλύσανε γιατί το πήρε η Land Development, τι κάνανε? Εκθέσεις, εμπορικό κέντρο ήταν αυτό. Ξεκάθαρα. Τόσα χρόνια τι έκανε ο λαός μας? Αυτές είναι δυστυχώς, θα το πω έτσι, είναι επιταγή του λαού μας. Ο λαός μας τα ψήφισε αυτά. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε τώρα στους συλλόγους. Συγγνώμη τώρα που γίνομαι έτσι καυστικός, αλλά θέλω να λέω τις αλήθειες όπως είναι. Πάμε τώρα στους συλλόγους. Οι σύλλογοι μπορούν να παίξουν κοινωνικό ρόλο? Όχι. Με τίποτα. Παρότι είμαι υπέρμαχος αυτής της ιδεολογίας, αυτής της φιλοσοφίας, και εγώ στο σύλλογό μου δυστυχώς δεν μπορώ να μην έχω χορηγούς τους γονείς. Ό,τι χειρότερο. Ντρέπομαι που παίρνω τη συνδρομή των παιδιών, των οικογενειών, για να μπορέσω να πληρώσω το ενίκιο, να πληρώσω τις υποδομές που δεν μου δίνει το κράτος. Δεν μου δίνει η τοπική κοινωνία. Πρέπει να πληρώσω το ενίκιο, τα φώτα, τους προπονητές. Και για ποιο ερασιτεχνικό αθλητισμό μιλάμε όταν απαγορεύεται ο εθελοντισμός? Ο εθελοντισμός απαγορεύεται. Πρέπει να είναι καταγεγραμμένος προπονητής, πρέπει να είναι στο Μητρό, πρέπει να έχει σύμβαση και πολύ ωραία. Και έτσι πρέπει να είναι οι εργαζόμενοι, να έχουν τη σύμβασή τους, να είναι ασφαλισμένοι κλπ. Εάν όμως ένας αθλητής μου πει, κύριε Ανέστη, να βοηθήσω, όχι, απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται ο εθελοντισμός. Ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, μιλάμε για την ανάπτυξη του αθλητισμού. Όταν δεν υπάρχουν υποδομές, όπως είπαν και οι προαλήσαντες, δεν μπορεί να γίνει αθλητισμός. Και άντε να πούμε ότι θα δώσουμε λεφτά στις περιφέρειες, θα κάνουμε κοινωνικό αθλητισμό, όλους τον αθλητισμό, σε ποιες υποδομές? Πού? Πουθενά. Πουθενά. Εγώ υπηρετώ μια ομοσπονδία η οποία ήταν από τις πρώτες, στην πρώτη Ολυμπιάδα και εμείς ακόμα σπίτι δεν έχουμε. Δημόσια βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι θα φτιάξουμε το σπίτι του ξυφομάχου. Το διαβάσατε? Όχι. Είναι ψέμα. Συγγνώμη, δηλαδή είναι ψέμα. Θα γίνει ένα πολυδύναμο όπου εκεί μέσα θα στεγαστούν 2 και 3 ομοσπονδίες.
Οπότε εμείς πεταχτήκαμε απ' έξω. Δεν έχουμε σπίτι. Ακόμα περιμένουμε. Εκεί που έχει έδρα η ομοσπονδία αυτή, πουλήθηκε στο Παναθηναϊκό. Απλά πράγματα. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο σύλλογο που και ένα ακόμα κομμάτι για τις ομοσπονδίες είναι αυτός ο περίφημος, η περίφημη αξιολόγηση κούρος, όπου σωστά να υπάρχει αξιολόγηση, αλλά με τι τρόπο αξιολογούμε. Εμείς μπαίνουμε στο ίδιο τσουβάλι με ομοσπονδίες, οι οποίες και ευτυχώς σε όλη τη χώρα υπάρχουν υποδομές, όπως είναι τα κολυμπητήρια, όπως είναι τα μπάσκετ, όπως είναι τα γήπεδα ποδοσφαίρου. Λοιπόν, και εμείς δεν έχουμε ούτε μία υποδομή σε όλη την Ελλάδα. Όχι να έχει υποδομή το σωματείο, η ομοσπονδία δεν έχει υποδομή. Και βέβαια, σε κάθε γειτονία που υπάρχει ένα κολυμπητήριο, είναι η υποδομή αυτή, ώστε δίπλα στην υποδομή αυτή θα αναπτυχθούν και 2-3 σωματεία. Και ευτυχώς που υπάρχουν αυτές οι υποδομές. Και μπαίνουμε στο ίδιο τσουβάλι με τις ομοσπονδίες, όπου το κράτος έχει δαπανίσει εκατομμύρια για αυτές τις υποδομές και καλά έκανε και μπράβο, και έτσι πρέπει να είναι. Ωραία, δεν έχω τίποτα με τις ομοσπονδίες, προς Θεού και με δίπλα τους σε όλους. Λοιπόν, και με βάζει πόσους αθλητές έχεις, πόσους συλλόγους έχεις, τι επιδόσεις έχεις. Μα ρε φίλε, δεν έχω υποδομή. Πού να βρω τους συλλόγους? Αυτή είναι η λογική. Είναι τεχνοκρατική, είναι νούμερα. Μας βλέπουν ως νούμερα και μόνο τίποτα παραπάνω. Και φτάνω στον τελευταίο που λέγεται σύλλογος, όπου πλέον με αυτά που προμηνύονται, μου θυμίζει την εποχή μπακάλικο σούπερ μάρκετ. Να σβήσουμε τα μπακάλικα και να δημιουργήσουμε σούπερ μάρκετ. Γιατί όπως ξέρετε και πρέπει να έχετε διαβάσει, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μελέτη του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου πώς μπορούν τα σωματεία, τα 6.000 σωματεία που υπηρετούν ένα άθλημα, να συγχωνευτούν με άλλα σωματεία ώστε να μην έχουμε απέναντί μας 6.500 σωματεία και να έχουμε 1.000. Και πέστε μου, εσείς που είστε του αθλητισμού, εάν θα υπάρξει ανάπτυξη των σωματείων, μάλλον του αθλητισμού, σε πολύ μεγάλα σωματεία. Αυτό θα είναι καταστροφή, πλήρη καταστροφή, για τα σωματεία που υπηρετούν ένα άθλημα και κάνουν ανάπτυξη σε αυτό το άθλημα. Έχω πολλά παραδείγματα, άπειρα παραδείγματα αθλημάτων μέσα σε μεγάλα σωματεία, σε πολύ μεγάλα σωματεία, που φυτοζωούμε. Τα αθλήματα φυτοζωούμε. Θα κλείσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για τον χρόνο σας. Δυστυχώς όταν μιλάμε για τον αθλητισμό θα μιλάμε μόνο για προβλήματα. Χαμογελάμε λίγο για ένα Μίλτο, χαμογελάμε για τα παιδιά αυτά που δίνουν τη ζωή τους, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή ο αθλητισμός, θα δανειστώ αυτό που είπε η κυρία Σακουράφα, έχει φτάσει στο μηδέν. Σας ευχαριστώ πολύ.